δίνει και το δεύτερο και καθοριστικό αγώνα του 50ου τελικού του κυπέλου και το ερώτημα που αυτή τη στιγμή απασχολεί εκατομμύρια οπαδών των δύο αντιπάλων είναι τούτο. Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ θα πάρει το βαρύτιμο έπαθλο και θα στεφθεί κυπελούχος. Την απάντηση με τον Τζούρτζεβιτς και τον αρχηγό τον Γιώργο Σάβιτσεφ. Προσπάθεια του Προτάσοφ, μαρκάριο Αλεξίου, σωματοφύλακας του Ουκρανού. Κερδίζει ο Προτάσοφ την κόντρα, κάνει και τη φατσαριστή σέντρα κεφαλιά και η πρώτη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από τον Σοφιανόπουλο στην πολύ ωραία σέντρα του Προτάσοφ, κεφαλιά του Σοφιανόπουλου που τον βλέπουμε εδώ. Ξανά η φάση. Δείτε με φάλτσο. Κεφαλιά του Σοφιανόπουλου, η μπάλα πάνω από τον Λιτόφτσενκο και τώρα τον Σάβιτσεφ. Η σέντρα, να η κεφαλιά από τον Σοφιανόπουλο, μια ευκαιρία οπωσδήποτε για τον Ολυμπιακό. Ο Σοφιανόπουλος όμως ακόμα και ένα τερματοφύλακα μέσης κλάσης. Λιτόφτσενκο, για να δούμε την προσπάθειά του, η ευκαιρία και το γκολ. Ευκαιρία και το γκολ με τον Λιτόφτσενκο στο 21ο λεπτό. Να λοιπόν ο Ολυμπιακός που στο 21ο λεπτό βάζει φωτιά στον 50ο τελικό του κυπέλου. Πανηγυρίζεται δεόντως από τους έξαλλους οπαδούς του Ολυμπιακού. Στη φάση που ξαναβλέπουμε, ο Λιτόφτσενκο με το δυνατό δεξιό σουτ ευνηδίασε τον Κάμπριτς. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να δώσει έτσι στον Ολυμπιακό. Στο 21ο λεπτό το προβάδισμα με το γκολ αυτό. Ξανά βλέπουμε από μια άλλη κάμερα τον ευνηδιασμό, τον πλήρη ευνηδιασμό του τερματοφύλακα του Κάμπριτς από το δυνατό σουτ του για τον Σοφιανόπουλο. Για να δούμε την εξέλιξη της φάσης. Εκεί γίνεται το σουτ και σωτήρια η απόκρουση του Κάμπριτς στη νέα αυτή προσπάθεια του Λιτόφτσενκο που τον βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, βγαίνει ο Τσαλουχίδης και τώρα ο Σάβιτσεφ. Σε πλήρη ανάπτυξη ο Ολυμπιακός. Έδιωξαν εκεί όπως γίνεται το σούτ από τον Χατζίδη και το κόρνερ από τον Κάμπριτς. Το πολύ δυνατό σούτ του Χατζίδη που τον βλέπουμε εδώ. Πάση περιπτώσει θεωρείται ο κατεξοχήν playmaker των Ερυθρολεύκων. Σάβιτσεφ για τον Λιτόφτσενκο. Πήκε και ο Χατζίδης. Έγινε. Θα έχει το γκολ. Το νέο γκολ, το δεύτερο γκολ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Γιώτη τον Τζαλουχίδη, με μια κεφαλιά περίπου σαν εκείνη, περίπου λέμε, γιατί αυτή ήταν πολύ πιο καρφωτή, σαν εκείνη με την οποία ισοφάρισε τον ΠΑΟΚ την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα. Και ο Ολυμπιακός 2-0 βρίσκεται μπροστά, σιγουρεύοντας ακόμα περισσότερο τα βήματά του για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου του κυπέλου. Ξανά η προσπάθεια από τον Σάβιτσεφ, δείτε καρφωτή κεφαλιά ψαράκι από τον Τσαλουχίδη. Καμιά αντίδραση, λογικά καμιά αντίδραση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 62ο λεπτό, 17ο της επανάληψης. Και ενώ βλέπουμε το γκολ του Γιώτη Τσαλουχίδη, γίνεται η δεύτερη αλλαγή, βγαίνει ο Σοφιανόπουλος για να πάρει τη θέση του ο Καραμανή του κυπέλου. Που γίνεται αυτή τη στιγμή από τον πρόεδρο της ΕΠΟ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, τον Γιώτη Τσαλουχίδη. Συγχαρητήρια στους νικητές και κυπελούχους, αλλά συγχαρητήρια και στους ηττημένους, τους μεγάλους ηττημένους. Τον μεγάλο ΠΑΟΚ, το μεγάλο συγκρότημα της Βόρειας Ελλάδας, το μεγάλο συγκρότημα της Μακεδονίας μας, που στάθηκε απολύτως εισάξιος αντίπαλος σε αυτόν τον δεύτερο αγώνα του 50ου τελικού μέσα στην έδρα των Ερυθρολεύκων στο καυτό στάδιο Καραϊσκάκη. Χειροκροτήματα λοιπόν στους νικητές, χειροκροτήματα το ίδιο αν όχι και περισσότερα στους ηττημένους. Η προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ εντάχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Έδωσαν ό,τι μπορούσαν, ό,τι τους απέμενε. Βεβαίως παγιδεύτηκαν σε αυτή την έξυπνη τακτική του Ολυμπιακού. Μια τακτική που χωρίς να δίνει στον γηπεδούχο και κυπελούχο πια Ελλάδας 1991-1992 την αίσθηση ότι είναι κάτοχος και κυρίαρχος του παιχνιδιού,
γίνεται από τους παίχτες του Ολυμπιακού. Τους βλέπουμε εδώ, τον Παχατουρίδη και τον Τσαλουχίδη, περιστοιχισμένους από...